Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και σε αυτό το spoiler σας έχω τα τελευταία νέα για την Γη της Ελιάς. Εάν σας αρέσουν τέτοια βίντεο, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας κάνοντας ένα subscribe και like για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Στέφανος φτάνει στα όρια του, αισθάνεται εξουθενωμένος ψυχολογικά, δεν αντέχει άλλο αυτή την κατάσταση, με αποτέλεσμα να ζητάει ανακοχή από την Χάιδο. Ο Στέφανος θεωρεί πως αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να την αποτρέψει από το να κάνει και άλλο κακό. Η μητέρα του μετά του τροχαίο έμεινε αναπηρή. Το μυστικό του πατέρα του με την Ιουλία ήρθε στο φως και ο Φίλιππος βρίσκεται στη φυλακή για την απόπειρα της δολοφονίας του. Δύο οικογένειες έχουν καταστραφεί. Όταν ο Φίλιππος ομολογεί, ο Στάθης εξοργίζεται, μαθαίνει πως ο Φίλιππος ήθελε να σκοτώσει τον γιο του και αρπάζει την καραμπίνα. Θέλει να καθαρίσει την Χάιδο και τον Φίλιππο, για να σταματήσει ο τρόμος στην οικογένειά του. Αυτός όμως που τον εμποδίζει είναι ο Στέφανος. Η Χάιδο, μετά την ομολογία του Φίλιππου, ψάχνει λύσεις για να τον βγάλει από την φυλακή. Ζητάει απελπισμένη τη βοήθεια του Λυκούργου, ο οποίος δέχεται να τον υπερασπίσει στο δικαστήριο. Ο Στέφανος την επισκέπτεται με το κλίμα να είναι αμήχανο, περίεργο. Οι δυο τους ανταλλάζουν βαριές κουβέντες, παρόλο που ο Στέφανος την έχει επισκεφτεί με καλές διαθέσεις. Η Χάιδο ακούει όσα της λέει ο Στέφανος, ο οποίος της ζητάει ανακοχή. Της λέει πως θέλει να σταματήσει αυτή η άρρωστη βεντέτα εδώ και τώρα, με το να δώσουν οι δύο πλευρές τα χέρια. Η Χάιδο όμως εξοργίζεται. Δεν θέλει καμία συμφιλίωση με τους καπερνάρους. Αντιθέτως, θέλει να φτάσει όλη την κατάσταση στα άκρα, παίρνοντας εκδίκηση για τον θάνατο της κόρης της. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.